Σε καταγγελίες προχωράει η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την κατάσταση που υπάρχει στο σοφρονιστικό κατάστημα των φυλακών της Νιχρήτας. Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι δεν της επετράπει η είσοδος κλιμακίου της στις φυλακές της Νιχρήτας, όπου την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε σε λειτουργία η τέταρτη από τις πέντε πτέρυγες. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας. Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι στις φυλακές της Νιχρήτας υπάρχει τεράστια έλλειψη σοφρονιστικού προσωπικού, καθώς για 385 κρατούμενους υπάρχουν 45 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 6 είναι υπαρχφύλακες, 3 διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ 7 φύλακες είναι αποσπασμένοι στη διοίκηση και 3 απουσιάζουν με άδεια ανατροφής τέκνου. Ο αριθμός του φυλακτικού προσωπικού, ναι, στις φυλακές Νιχρήτας είναι 45 φύλακες. Ναι. Περίπου 10 από αυτούς, ναι, από τους 45, περίπου 10, είτε είναι σε διαφορετικά καθήκοντα, παραδείγματος σε καθήκοντα διοικητικά, ναι, είτε λείπουν, νομίζω, 3 από αυτούς σε άδειες ανατροφής τέκνου. Ναι, σωστά. Μέχρι λοιπόν 35 με 36 φύλακες, είναι ακριβής ο αριθμός που σας λέω, ναι, για την ασφαλή φύλαξη, σύμφωνα με τον νόμο που λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λοιπόν, ναι, κρατουμένων σε 4 πτέρυγες. Ξέρετε πόσοι θα είναι οι κρατούμενοι σε 4 πτέρυγες στη φυλακή της Νιχρήτας? Πόσοι? 480. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει κάπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας, όποιος θέλει εν πάση περιπτώσει, ναι, κάποιος όμως να μας εξηγήσει, πώς εννοούν την ασφαλή φύλαξη 35 φυλάκων με 480 κρατουμένους. Και ναι, αυτό σε 4 βάρδιες να παίρνουν τα ρεπό τους, να παίρνουν τις αδειές τους. Όχι να κόβονται τα ρεπό και οι άδειες όπως κάνουν μέχρι στιγμή. Ούτε αυτή η πτέρυγα μπορεί να λειτουργήσει, ούτε η επόμενη πτέρυγα. Η φυλακή της Νιχρήτας είναι η διάσουσα περίπτωση. Είναι πολύπαθη φυλακή. Έχουν συμβεί φοβερά γεγονότα τα οποία έχουν στιγματίσει το σύστημα κράτησης στην Ελλάδα. Έχετε και την δίκιο. Την πορεία αυτού του συστήματος που κάποιοι θέλουν να το ονομάζουν σοφρονιστικό σύστημα. Ναι. Κατά την άποψή μας και με στοιχεία τα είπαμε αυτά τα πράγματα, είναι τελείως ανέτοιμη η φυλακή να λειτουργήσει στην τέταρτη πτέρυγα. Υπάρχουν φοβερά τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα. Πώς, αφού όλα επιλύθηκαν. Το κυριότερο δεν υπάρχει προσωπικό να τη λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν, όσο ωραιοποιημένο και να το κάνουν, όσο και να μπορέσουν να το διαρτήσουν διάφορα δελτίο τύπου, δεν επικαλύπτεται η πραγματική εικόνα των αριθμών. Κύριε Καρακίτσιο, είναι 35 φυλακές για 480 κρατούμενους. Ωραία. Στην ανακοίνωση επίσης γίνεται λόγος για σκληρούς ποινικούς, ναρκωτικά, κελιά χωρίς νερό. Όλα αυτά περιγράφουν σκηνές που παραπέμπουν ζούγκλα, υποστηρίζει η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων. Σε μία παράγραφο για τη γενική εικόνα που έχουμε αποκομίσει, που εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε, υπάρχει αυτή η κυριαρχία αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Δηλαδή σε ότι. Πολλές φυλακές. Σε πολλές φυλακές. Δεν το εξειδικεύουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νιχρήτας. Δίνουμε μία γενική εικόνα. Οποίο φαντάζομαι να ρωτήσετε και έναν. Ξεχάστε. Εγώ μπορεί να μιλάω υποκειμενικά, μπορεί να είμαι τρελός. Αν ρωτήσετε και έναν αστυνομικό, ναι, ή αν ρωτήσετε κάποιον κρατούμενο, φαντάζομαι δεν θα με διαψεύσει. Η πτέρυγα, καινούργια πτέρυγα άνοιξε. Οι υπάλληλοι εκεί του συμπεριφέρονται λες και είναι σαν να είναι ήλωτες, σαν να μην έχουν εργασιακά δικαιώματα. Η πτέρυγα άνοιξε και η ζωή συνεχίζεται.